Κύριε Σοφιανέ, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Νίκος Σοφιανός, εκ μέρους του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πώς θα επιμένετε, κύριε Σοφιανέ, θα γίνει αύριο εορτασμός Πρωτομαγιάς? Τα συνδικάτα, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες έχουν εξαγγείλει αύριο συμβολικές κινητοποιήσεις για την εργατική Πρωτομαγιά. Είναι συμβολικές ακριβώς επειδή σέβονται και τηρούν τις οδηγίες των επιστημόνων. Είναι συμβολικές με αυστηρά μέτρα προστασίας και με την διαδήλωση που πρέπει να γίνει ενός αιτήματος, φυσικά πάντα στις συνθήκες αυτής της πανδημίας, και ακριβώς επειδή σέβονται τα συνδικάτα και το έχουν δείξει όλο αυτό το δίμηνο τις οδηγίες της Επιστημονικής Επιτροπής, το σύνθημα «δεν θα πληρώσουν ξανά τα σπασμένα αυτής της κρίσης οι εργαζόμενοι, αυτοί που πλήρωσαν και την προηγούμενη κρίση», πρέπει να ακουστεί δυνατά, πρέπει να ακουστεί μαχητικά. Και γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε ήδη στην επόμενη μέρα, κύριε Πρωτοσάλτε. Έχουμε 100.000 απολυμμένους το Μάρτιο, έχουμε χιλιάδες άνεργους, σίγουρα άνεργους, στο χώρο του επισητισμού, του τουρισμού, στο χώρο του πολιτισμού, όπως είπατε προηγούμενα. Έχουμε ένα κόσμο που πνίγεται στα χρέη και έχουμε ένα πρωθυπουργό που δεν είπε την παραμικρή κουβέντα στο διάγγελμά του για την άρση των έκτακτων αντεργατικών μέτρων, τα οποία νομοθετήθηκαν στις συνθήκες της πανδημίας, τώρα που υποτίθεται βγαίνουμε σιγά σιγά και αποκλιμακώνεται η καραντίνα. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν διαδηλώνουν τα συνδικάτα στο κέντρο της Αθήνας. Ποια είναι αυτά που νομοθετήθηκαν, κύριε Σοφιανέ, τι νομοθετήθηκαν? Είναι η παραπέρα ευελιξία στην αγορά εργασίας, είναι το γεγονός ότι είναι αμφίβολη εάν... Τι σημαίνει παραπάνω ευελιξία, δηλαδή εξηγήστε λίγο, πού είναι η διαφωνία σας, να καταλάβω. Να σας πω, η παραπάνω ευελιξία είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες συμβάσεις που είναι σε αναστολή και που κανείς από αυτούς που είναι σε αναστολή δεν ξέρει εάν θα επαναπροσληφθεί μετά. Αυτοί όμως πήραν ένα εισόδημα, μπορεί να μην είναι το τεράστιο, πήραν τα 800 ευρώ. Αυτοί που είναι σε αυτήν την κατηγορία. Τα 500 ευρώ για έναν μήνα και τα 100, και τα 300 το μισό του Μαρτίου. Ναι. Αυτό πήραν. Και υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις τους, αν μου επιτρέπετε, από αυτά που ξέρουμε τουλάχιστον, γι' αυτό λέω να τα πάρουμε ένα. Και υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις τους να τους πάρουν, επειδή ακριβώς μπήκαν στο καθεστώς αυτό της προστασίας, να επιστρέψουν πίσω στη δουλειά. Αυτοί λοιπόν, μιλάμε ήδη, κύριε Πρωτοσάλτη, για μια γκρίζα. Προσέξτε, αν τους απολύσουν, θα φωνάξουμε, κύριε Σοφιανέ, αναμφίβολα. Αλλά με τα δεδομένα έως τώρα, αυτοί πρέπει να επιστρέψουν πίσω. Πιστεύω ότι φωνάζεται ήδη και για τους 100.000 απολυμμένους του Μαρτίου, οι οποίοι εξαιρέθηκαν από αυτό το μέτρο και οι οποίοι σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι μαζί με τους υπόλοιπους σχεδόν 1 εκατομμύριο ανέργους. Βεβαίως, και φωνάζουμε υπό μία λογική όμως, κύριε Σοφιανέ, με μία λογική, ότι δυστυχώς, για να μην πάει αυτανδρο κάτω όλο το σκάφος, δυστυχώς κάποιοι φεύγουν. Δυστυχώς. Είναι δυστυχώς. Το έχω πει 50.000 φορές το δυστυχώς. Αλλά τουλάχιστον δεν φεύγουν όλοι μαζί κάτω. Ξέρετε ότι για αυτό το σκάφος και για να μην πάει αυτανδρο, χάθηκαν πάρα πολλά τα χρόνια των μνημονίων, και ένα από τα μεγάλα ελλείμματα αυτών που χάθηκαν είναι και η άθλια κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας των χιλιάδων κενών, που ανάγκασε την κυβέρνηση να πάρει αυτά τα μέτρα για να μην έχει συμφόρηση. Όπως επίσης και το γεγονός ότι στα σχολεία έχουν χαθεί εκατοντάδες σχολικές μονάδες, με αποτέλεσμα αυτά τα ημίμετρα που ανακοίνωσε χτες η Υπουργός Παιδείας για rotation ουσιαστικά στις τάξεις και για 3 και 2 μέρες λειτουργία κάθε μέρα. Δεν ξέρω με τι όρους θα λειτουργήσουν τα σχολεία το Σεπτέμβρη. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία τα πλήρωσε ο εργαζόμενος, τα πλήρωσε η λαϊκή οικογένεια, μαζί με τα τεράστια χρέη που έχει, μαζί με την άρση της ασφάλειας για την πρώτη κατοικία, η οποία ισχύει από αύριο, όλος αυτός λοιπόν ο λογαριασμός είναι μεγάλος, είναι βαρύς και δεν μπορούν να το πληρώσουν αυτοί που τον πλήρωναν τόσα χρόνια. Είναι καιρός να πληρώσουν και άλλοι σε αυτή τη χώρα, είναι καιρός και άλλοι, πέρα από τις δωρεές κάποιων χιλιάδων από τα εκατομμύρια που έχουν σαν κέρδη, να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πολύ γιατί ωραία. Για συμφωνώ αυτούς, με αυτό που λέτε. Γιατί για αυτούς έγιναν όλα αυτά για τη λεγόμενη ανάπτυξη, η οποία τελικά δεν ήρθε και είμαστε πάλι σε κρίση. Πολύ καλά. Μένουμε σε αυτό να βάλουν λεφτά, δηλαδή, καμία αντίρρηση για να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους. Μένουμε σε αυτό. Κλείνετε, σας παρακαλώ, και θα σας καλέσουμε μόλις τελειώσουν οι ειδήσεις. Λοιπόν, με βάση λοιπόν. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Σοφιά, να κάνω διάλειμμα. Απλά. Θα σας το πείτε. Όχι, δεν κλείσαμε. Όχι, θα συνεχίσουμε αυτό, λέω. Κλείνετε. Ναι, κλείνετε και σας καλούμε εκ νέου. Μετά τις ειδήσεις τίτλους. Έγινε, ευχαριστώ. Επιστρέφω στον κύριο Νίκο Σοφιανό. Ο κύριος Σοφιανός
εκ μέρους του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Άρα, κύριε Σοφιανέ, καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Ανακεφαλαίωση των προηγουμένων. Αύριο θα κάνει το πάμε τη συγκέντρωσή του. Αρέα, αρέα, λέτε και με μάσκες. Αυτό επιμένετε. Δεν θέλετε το 9 Μαΐου πιο ελεύθερα κτλ. Και με αυστηρά μέτρα τήρησης της υγείας και της ασφάλειας. Έναν αγώνα τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να τον δίνουμε, της προστασίας, ειδικά στους χώρους εργασίας, ειδικά στα εργοστάσια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είστε λίγο πιο ίσως από τους ίσως έναντι του νόμου, έναντι της εφαρμοζόμενης διάταξης, τι λέτε? Ξέρετε, να σας πω, ξέρετε επίσης ότι είναι προσχηματική μεταφορά για τις 9 Μάη και στις 9 Μάη θα υπάρχει κορονοϊός, θα υπάρχει απαγόρευση να θρήσουν άνω των 10 ατόμων, άρα η κυβέρνηση προσχηματικά. Αλλά δεν θα υπάρχει απαγόρευση, κύριε Σοφιανέ, ναι, συμφωνώ. Θα υπάρχει και κορονοϊός τότε, σωστά. Και τα μέτρα, αλλά δεν θα υπάρχει απαγόρευση. Και τα μέτρα προστασίας πρέπει να παίρνονται και επίσης υπάρχει και δυνατότητα κίνησης με βάση μια σειρά κωδικούς που υπάρχουν και τώρα σε αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό άλλωστε για να περάσουμε σε μια σειρά χώρους το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έπρεπε να ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο που είχε βγει γιατί έπρεπε να βγει ο κόσμος έξω. Πάμε τώρα στο προηγούμενο. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες έχει μεγάλη σημασία η επόμενη μέρα να μας βρει όχι μόνο έξω από το σπίτι μας αλλά αποφασισμένους να διεκδικήσουμε να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τα σπασμένα και αυτή τη κρίση. Με αυτόν τον τρόπο εμείς πάμε τώρα σε αυτό, θέλω να μπω στην ουσία. Πρέπει ότι να γίνει αύριο. Να γίνει η εργατική πρωτομαγιά. Πρέπει να τιμηθεί η εργατική πρωτομαγιά διαδηλώνοντας συμβολικά οι εργαζόμενοι, βάζοντας τα αιτήματά τους, τις διεκδικήσεις τους και για άμεσα μέτρα προστασίας, αλλά και για την ανάγκη να τελειώνουμε. Με ένα σύστημα, αν θέλετε, το οποίο προτείνει χλωρίνη για να αντιμετωπίσει τους 60.000 νεκρούς, μιλώντας για τη βιτρίνα του καπιταλισμού της ΗΠΑ. Ναι. Τώρα, λέτε να μην πληρώσουν πάλι ήδη την κρίση. Ο ιδιωτικός τομέας, και συμφωνώ απολύτως με αυτή τη θέση, να μην την πληρώσει μόνο ο ιδιωτικός τομέας. Λέτε επίσης. Εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες. Ο ιδιωτικός τομέας, κύριε Σοφιανέ, τώρα εσείς που τα παίζετε στα δάκτυλα αυτά, ο ιδιωτικός τομέας. Έτσι το λέμε το. Ο ιδιωτικός τομέας. Λοιπόν. Και χιλιάδες επαγγελματίες. Μπράβο, πάμε τώρα. Θα σας κάνω ευθέως ερώτηση. Ναι. Εκεί το πάω. Λέτε λοιπόν να μην την πληρώσουν ήδη και υπονοείται ότι οι μεγάλες εταιρείες και τα μεγάλα αφεντικά, πόσα είναι και αυτά, εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχουμε, να βάλουν λεφτά να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους. Μάλιστα. Τι γίνεται όμως όταν η οικονομία μας είναι μια μικρομεσαία οικονομία? Το ίδιο πράγμα λέτε και σε εκείνο το αφεντικό, το οποίο πρέπει να ξαναπάει στα αίτημα, αν έχει αίτημα, όποια είναι αυτά, και να πει ξαναχρηματοδοτώ την επιχείρησή μου για την τρύπα του διμήνου. Λοιπόν, κύριε Πρωτοσάλτε, εμείς και στη Βουλή και τώρα, αλλά και τα χρόνια των μνημονίων, είχαμε συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν την ανάγκη χιλιάδες επαγγελματίες που έχουν έναν, δύο, τρεις εργαζόμενους να πάρουν και αυτοί ανάσα μέσα από συγκεκριμένα μέτρα σε σχέση με τα χρέη τους, σε σχέση με την προστασία. Θα σας θυμίσω μόνο ότι στο Δήμο της Αθήνας, τον οποίο είμαι και Δημοτικός Συμβούλος, δίνουμε μάχη κάθε χρόνο για να μην υπάρχει αυτή η άγρια φορολογία στον χώρο της εστίασης, ειδικά σωστά, απέναντι στους χιλιάδες επαγγελματίες αυτού του χώρου. Ναι, αλλά για να μαζευτεί η βοήθεια πρέπει κάποιος να πληρώσει φόρο, κύριε Σοφιανέ. Το λεφτόδεντρο δεν υπάρχει. Ναι, κοιτάξτε, το ζητούμενο είναι το εξής. Όταν μια εταιρεία, δεν θέλω να την ονομάσω, είχε 200 εκατομμύρια καθαρά κέρδη την προηγούμενη χρονιά και δίνει τώρα 1 εκατομμύριο δώρο για κάποιες μάσκες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ξεπλένονται έτσι αυτά. Ναι, έκλεισε αυτή η εταιρεία. Μισό λεπτό. Η αντίληψη ποια είναι ότι αυτή η εταιρεία να πάει να αναλάβει. Μισό λεπτό, κύριε Σοφιανέ. Αυτή η εταιρεία, μισό λεπτό, να καταλάβω τη λογική σας. Αυτή η εταιρεία να πάει να αναλάβει από τους. Ας πούμε ότι έχουμε 100.000 σχηματικός είναι ο αριθμός, έχουμε 100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται. Να πάει να τις αναλάβει, δηλαδή θέλετε να τις αγοράσει. Αυτό συστήνεται για να καταλάβω τι λέει το κουκουέ, αυτό δεν το πιάνω. Το παράδειγμα αυτής της εταιρείας δείχνει ότι αυτή η οικονομία λειτουργεί με συγκεκριμένους νόμους. Λειτουργεί με τον νόμο ότι το μεγάλο. Ο άλλος είναι να το πάρει το κράτος. Να πάρει το κράτος εταιρείες. Αλλά για να τις πάρει το κράτος πρέπει να έχει λεφτά. Τα λεφτά τα δίνουμε εμείς οι πολίτες από το φόρο μας. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε δύο διαφορετικές κοσμοαντιλήψεις. Τις έχουμε. Δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά. Υπερασπίζεστε αυτό το σύστημα το οποίο έχει όνομα και λέγεται καπιταλισμός. Το οποίο δεν έχω πρόβλημα να το πω. Με συγκεκριμένο τρόπο εμείς υπερασπιζόμαστε την ανάγκη. Πολύ καλά κάνετε, αλλά για να υπερασπιστώ το δικό σας σύστημα, το κρατικό, πρέπει να έχει λεφτά το κράτος. Πού θα τα βρείτε, μου απαντάτε. Το δικό μας σύστημα δεν είναι το κρατικό με την έννοια του σημερινού κράτους. Είναι μια οικονομία που είναι κοινωνικά
διαμορφωμένη, είναι μια οικονομία που δεν δουλεύει για τους λίγους. Καμία αντίρρηση, πρέπει να έχει λεφτά. Και αυτή η κοινωνία, πρέπει να έχει λεφτά αυτή η οικονομία. Πού θα τα βρει, δεν μου απαντάτε. Το πού θα τα βρει τα λεφτά, και δεν αυτή η κοινωνία και αυτή η οικονομία πρέπει να ξεμπερδεύσει με αυτό που λέμε κεφάλαιο. Okay, πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα όμως. Πού θα βρει το κεφάλαιο είναι μια άλλη ιστορία, η άλλη κοινωνία. Ξέρετε τώρα, μπορούμε αν θέλετε και με συγκεκριμένα επιχειρήματα, λαϊκίζοντας με μια έννοια. Εγώ λαϊκίζω. Όχι, εγώ λέω, λαϊκίζοντας εγώ κατά μία έννοια, να καταλάβει ένας κόσμος. Να μην αναφερθούμε για τις χιλιάδες λίστες, να μην αναφερθούμε για τις κινήσεις των κεφαλαίων τις ελεύθερες, για να μην αναφερθούμε για τα εκατομμύρια τα οποία επενδύονται και φεύγουν και πάνε από εδώ και από εκεί. Και μονίμως. Αν είναι νόμιμα, θα πάνε, κύριε Σοφιανέ. Αν είναι νόμιμα, θα πάνε. Αυτό ξαναλέω είναι νόμιμα όλα σε αυτή την κοινωνία. Σε αυτή την κοινωνία που λέγεται καπιταλισμός είναι νόμιμα όλα. Είναι. Είναι νόμιμα να πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι, είναι νόμιμα να υπάρχει αυτή η κατάσταση στα συστήματα υγείας. Και είναι νόμιμο το να βελτιώνουν τη ζωή τους πάρα πολλοί άνθρωποι, κύριε Σοφιανέ. Προφανώς θα πεθάνουν, αλλά βελτιώνουν και εκατομμύρια άνθρωποι τη ζωή τους από αυτό. Κοιτάξτε, αυτό το βλέπουμε όταν συμβαίνει μια στραβή όπως είναι η συγκεκριμένη, που από την κανονικότητα της ανάπτυξης για την οποία μιλούσε ο Πρωθυπουργός πριν από 6 μήνες, μιλάμε για μια καινούργια κρίση σήμερα. Και αυτά πάντα με ένα δεδομένο που λέει ότι αυτή την κρίση θα την πληρώνουν μονίμως τα κορόιδα, να το πω εγώ και εγώ έτσι. Θα τα πληρώνει η συντηρητική πλειοψηφία του λαού. Θα καταγγείλουμε, κύριε Σοφιανέ, όταν κλείσει μια εταιρεία. Καμία αντίρρηση, αλλά θα καταγγείλουμε ταυτοχρόνως και εκείνη την επιχείρηση η οποία ήταν κρατεά μέχρι χθες και βρήκε την ευκαιρία να κλείσει. Πριν κλείσουμε όμως την κουβέντα μας, για να πάω και με τα δικά σας. Πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, μία χάρη τελευταία ζητούν οι πολίτες, κύριε Σοφιανέ. Μη μου τζουρώνουμε τους τοίχους, αν είναι εύκολο. Έτσι κι αλλιώς το ΚΚΕ είναι χρόνια στην ζωή μέσα. Έχει μορφές, έχει μέσα ενημέρωσης, επικοινωνίας. Μη μου τζουρώνουμε τους τοίχους. Αυτό, μία παράκληση, τίποτα άλλο. Παίρνουμε και εμείς μέτρα, αν θέλετε, να προστατεύσουμε τα μνημεία αυτής της πόλης, να προστατεύσουμε. Και τον απλό τοίχο. Και τον απλό τοίχο. Και τον απλό τοίχο. Και φυσικά να προστατεύσουμε την αισθητική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη ζωή μας, γι' αυτό το λόγο, αν θέλετε, και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, έχει σημασία το βγαίνουμε έξω, φωνάζουμε δυνατά, διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε στον 21ο αιώνα. Χάρηκα πολύ που τα πάμε. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.